Η ανθρωπότητα περιμένει με κομμένη την ανάσα να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί που θα σώσουν τον πλανήτη από τον κορονοϊό. Παρ' όλα αυτά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας απευθύνει δραματική προειδοποίηση. WHO is concerned that there is a growing perception that the pandemic is over. Cases and deaths will continue, and we have to be straightforward in that. Vaccines do not equal zero COVID. Στη Βρετανία πάντως, πρώτη χώρα του κόσμου όπου θα γίνουν εμβολιασμοί για τον κορονοϊό την ερχόμενη εβδομάδα, γιατροί και νοσηλευτές περνούν από ειδική εκπαίδευση για το πώς να χειρίζονται και να χορηγούν τα εμβόλια για τον COVID. We expect quite quickly to go up to about 400 a day and then beyond that 500 and above. And we're putting plans in place already. Ο κορυφαίος Αμερικανός λοιμοξιολόγος Άντονι Φάουτσι δεν σταματά να ζητά συγγνώμη για την υπόνοια που άφησε πως οι Βρετανοί βιάστηκαν με το εμβόλιο. The Brits are good. They know what they're doing. I mean, they're really pros. Ανυπομονησία για το εμβόλιο και στη Γαλλία. Ο πρόεδρος Μακρόν όμως συνιστά αυτοσυγκράτηση. Beaucoup de choses encore qu'on ne sait pas sur le virus. Et on ne sait pas tout, évidemment, sur les premiers vaccins qui arrivent. Στην Γερμανία, οι αρχές δείχνουν το σημείο όπου φυλάσσονται τα πολύτιμα εμβόλια τους στους μείον 80. Κρατούν όμως μυστική την ακριβή τοποθεσία, ώστε να μην διακινδυνεύσουν την ασφάλειά τους. Στην Αυστρία, εκατοντάδες Βιενέζοι σχηματίζουν ουρές για να κάνουν τεστ για τον κορονοϊό. Λίγο πιο δυτικά, στην Ελβετία, τα χιονοδρομικά κέντρα παραμένουν ανοιχτά παρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών.